τελευταία αγωνιστική για το 2013. Liverpool QPR στη Λέσχη. Πάμε λίγο στο κοινό μας. Jamie, τελευταίο παιχνίδι. Λαός. Όποιος θέλει μιλάει στην κάμερα. On camera. Το μεγάλο αντίο του Κάραχερ. Τιμή στον Τζέιμι. Σιδεροκέφαλος ο νέος υπαρχηγός μας Ζωσέπ Ρέινα. Στον έβγαζε τον υπαρχηγό, έτσι. Ναι. Και να μιλήσουμε με τον Πέπε Ρέινα. Με τον πρόεδρο της Λέσχης. Αυτό θα τίποτα. Εδώ τα λέμε στο γιοκτένιζα με τον Πέπε. Οπότε... Με τον Πέπε κανονικά, αλλά σήμερα είναι μόνο ο Κάρχη. Ωραία, φτιάξτε τη χωρίτσα γιατί χάλασε. Την πήρε ο Άιντερ. Εδώ βλέπετε τον κομμωτή του, στέλνει το... Στέλνει το κομμωτή, τι κομμωτής και εσείς. Όχι φίλε, δεν πάρε τα άλλη κομμωτή στην τραγωνική ρίζα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σεζόν από όποψης παρέας. Ναι, εδώ ξεδέω, είναι μεγάλη παρέα. Η ομάδα εντάξει, μπορεί να μην βγει και καλά. Ωραία παλιά. Του χρόνου καλύτερα. Του χρόνου που θα είμαι εκτός συνόδου θα πάρει πρωτάθλημα. Τώρα, του χρόνου δυστυχώς θα είσαι λίγο μακριά. Θα είναι μακριά του χρόνου. Να πάμε να το δούμε. Εσύ δεν πείτε τίποτα. Εσύ δεν γελάς. Στην κάμερα. Φτάνει, τα είπες όλα. Θα τους πάρω έναν απαθανατής όπως λέει. Γελάω, γελάω. Πες αποθανατήσω. Αποθανατήσω. Όπως μεταγράφω. Γιατί μιλάνε. Ό,τι δες πέντε, θα πεις κάτι. Για τη νέα σεζόν ή για... Μωρέ, πες και για πέντε σεζόν πίσω και για 7 μπροστά. Για τη νέα σεζόν να μιμηθεί το Ράφα. Και καλύτερα. Καλά, εσύ ξέρω θα γκρινιάξεις. 20 χρόνια. 23 χρόνια δεν ξέρω. Καλό καλοκαίρι. Σου είχα πει θα πάρουμε τη Champions League, το πήραμε. Εγώ γκρινιάζω. Μου είχες πει σε εκείνη την πύλη πριν 23 χρόνια, 22 την ακρίβεια. Να φτιάξουμε σύνδεσμο. Εντάξει το κάνω. Καλό καλοκαίρι. Θα δούμε την ομάδα. Έχει να κάνει δηλώσεις που την ήξερε και εγώ. Κάτσε, δεν έδωσα ακόμα εκεί. Από το βλέπω είναι καλοφαινισμένος, προσκοξυρισμένος, μια χαρά είναι. Μπάμπη, δεν θα πεις τίποτα. Εγώ δεν κάνω δηλώσεις, θα μιλήσω στο γήπεδο του χρόνου. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Εντάξει, οκ. Καλά, εντάξει, άστο, κατάλαβα, να φύγω. Βαγγέλη, εντάξει, θα απλά σας καταγράφω, έτσι. Θέμη. Καλησπέρα για μένα. Και σήμερα βλέπω 3-0. Για του χρόνου βλέπω 4η με 5η θέση. Να σου πω. Χριστάρα. Ναι. Καλά είσαι. Τέλειωσε η χρονιά, ανακούφιση, ξεκουραστούμε και ελπίδα την νέα σεζόν. Να ετοιμαστούμε για το επόμενο πρωτάθλημα. Εντάξει, να σου πω τώρα, άσε. Θα ελπίζουμε. Τίποτα, καμία σκανά σχόλεση. Πάντα, κάθε χρονιά έτσι. 23 είναι πολλά, ε. Τίποτα, καλά εντάξει, οκ. Ουδέν σχόλια. Και εδώ θα μας για να πάρουμε πρωτάθλημα, λες. Περίμενε. Κάτσε εγώ φακελώνω τον κόσμο εδώ. Και τον Γιώργο τον Ριζογιάννη και τον Θεό τον Στρογγό. Τζον Μακλέρας που ακόμα δεν έχει κάνει Facebook. Έλα ρε. Έλα ρε, ντροπή να μου. Γερμανοί φίλοι μια παραγγελία μπορώ. Παραγγελία. Παραγγελία τι. Ναι, φανέλα του Ραχίμ Στέρλινγκ. Θα κάνουμε. Αλλά Λίβερπουλ και τα καλύτερα έρχονται. Φορτσάτος ο Μανώλης. Συγγνώμη. Και συγχαρητήρια στη Wigan. Ναι. Ό,τι μπορούσε έκανε. Από τη Wigan Old Carragers. Αλλά από μια κουβέντα. Θέλω να κάνεις κάποιες δηλώσεις. Παρακαλώ δώσε μου την κάμερα. Τώρα. Ναι. Βρήκες την ώρα για εσύ. Είναι η τελευταία στιγμή. Έλα και θα βάλουμε γκολ. Δώσε μου λίγο την κάμερα σε. Ωραία, περίμενε να δηλήσω. Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου δεύτερη θέση είναι αποτυχία. Ο κορίτσι σου έχει στρίψει το μεταξύ για το αεροπόρο, δεν θα έχει πάρει τροπή. Τι θα μιλήσεις. Έτσι να καλά. Α, καλά, εντάξει. Όλοι το μαγείο στο μυαλό τους, γιατί έτσι άραγε. May I, sir, may I. Ναι, καλά, καλά, περίμενε. Να δούμε εδώ. Ωραία. Ωραία, μην βάζεις το χέρι σου μέσα στην κάμερα. Όχι ποτέ. Κάτσε, να βγάλω το δοθό. Ναι, για λέγε, τι θες τώρα. Κύριε Σκοτίδα, ναι, θέλουμε να μας πείτε τον απολογισμό της χρονιάς. Θέλουμε να μας πείτε τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί για τον επόμενο χρόνο. Για τον επόμενο χρόνο. Ναι, το τι σκέπτεστε, τις προσδοκίες μας και πώς είδατε φέτος τον προπονητή μας. Λοιπόν, φέτος πρόσημο θετικό. Πρόσημο θετικό στον προπονητή και στην ομάδα. Βεβαίως. Δεν θα βάλω αρνητικό πρόσημο στους ιδιοκτήτες, θα τους βάλω 0.
βαθμολογία. Γιατί το μαζέψαν το Γενάρη. Αλλά προσμεθετικό δεν μπορώ να τους βάλω. Δηλαδή όλοι προβιβάζονται οριακά, δηλαδή οι διοκτήτες και την επόμενη χρονιά. Και οι άλλοι πέρασανε με καλό βαθμό. Για το παλέψανε, παρότι δεν υποστηριχθήκαν όπως έπρεπε. Τώρα για τη νέα σεζόν. Θα κρατήσω όπως πάντα το μικρό μου καλάθι, το οποίο χρειάζεται εγχείρηση για να το πάρω το χέρι. Διότι, εντάξει, την κάνα την κάφα πέρσι οι διοκτήτες. Πιστεύω ότι δεύτερο καλοκαίρι σε ρίδα γίνεται. Έχετε μία ηρεμία. Είμαι αισιόδοξος. Έχετε μία ηρεμία με τον Πέτα Ρότσας. Μιλήστε μαζί. Ναι, όπως είπα και με τον Νίκο Δοσιαφλά σήμερα που μιλάγαμε στο Facebook. Επειδή κάποτε έκανα έναν άνθρωπο που ήταν γιατρός και ήξερε ψυχολογία και είχε την ψυχολογία της φωνής. Όταν ακούσα αυτόν τον άνθρωπο που σου μιλάει, καταλαβαίνεις πολλά από τη χρειά της φωνής. Και είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε πάει μακριά. Αρκεί να υπάρχει υπομονή, έτσι. Τώρα, άμα ψάχνουμε για προπονητές του καναπέ, ούτε εγώ προπονητής. Ναι. Και δεν έχω και μαγική και άλλα για να σου πω τα γίνει του χρόνου. Αλλά θα είναι καλύτερα. Θα μας πείτε και κάτι για τον Τζέιμι Κάρακερ, τελευταία αγωνιστική, κρεμάει τα παπούτσια του. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 σημεία και θα υπενθυμίσω τα δύο από αυτά. Χαρακτηριστικά είναι το ένα τη χρονιά που παίρνουμε το UEFA το Δεκέμβρη, τον έχει για πούλημα ουγέ και του λέει coach, δώσε μου μια ευκαιρία, παίζω και αριστερό μπακ. Και μετά από μερικές μέρες τραυματίζεται ο Τσίκε και του βγάζει μέχρι το τελικό του UEFA με τα λαβές, αριστερό μπακ. Ο δεξιοπόδαρος Τζέμι, ο άμπαλος, ο ξυλοκόπος, ο. Και έβγαλε και μάτια. Είναι γεγονός αυτό που λέει ο Ντάνι Μέρφυ, τραυματίζεται σε ένα παιχνίδι με σπασμένο πόδι και ήθελε να παίξει, να συνεχίσει. Και τι να πεις για ένα παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και έκανε κατάθεση ψυχής παρότι ξεκίνησε ως Εβερτόνιαν. Τώρα τι υποστηρίζει τώρα είναι ελεγχόμενο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τζέιμι, γιατί είναι από τα παιδιά που αγαπάς, όχι μόνο γιατί έκανε κατάθεση ψυχής, αλλά για τον άνθρωπο που θα κατέβει το αυτοκίνητο να σου μιλήσει, σαν είσαι προσίσω, σαν είναι ο φίλος σου της διπλανής πόρτας. Τίποτα άλλο. Επηρέασε τον Στιβιτζή. Ρωτήστε τι μέγεται να σου είχε φανέλα, όταν τους τράβαγε το 2005, λέει πού πας ρε, πού πας, έχεις καταλάβει τι γίνεται έξω. Τέλος, δεν λέω άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Σκοτίδα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είμαστε στο πρώτο φιλικό εδώ. Θα μιλήσετε. Δεν ξέρω, πες με τα κάλατα. Είναι είκοσι εποχής. Για εδώ, πήγες να μου ξεφύγεις, ε. Βάλε, βάλε, τρεβαδό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό και το παλιό να πάρει πιέτσι που το κάνανε. Πρέπει να το πεις εδώ, ναι. Δεν σε έβαλα στο πλάνο τέλος πάντων. Σε κατέρα στο πατέρα σου εμφανίστηκε. Έτσι, έτσι. Καλό καλοκαίρι, κατάλαβα. Τίποτα, εντάξει. Καλά ήταν, όχι, δεν τα λέει όλα. Λέει και μερικά ψέματα βαθμολογία. Μπορούμε να συνεχίσουμε δεύτερο ημίχρονο.